Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να εισάγετε τα μοντέλα σας από το Magica Voxel στο Blender και αντιστρόφως. Παρότι θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αναλυτικός γίνεται, υποθέτω ότι όσοι βλέπετε αυτή την παρουσίαση έχετε έστω βασικές γνώσεις των δύο προγραμμάτων. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ γράψτε τη στα σχόλια και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, πριν ξεκινήσουμε, οφείλω να σημειώσω ότι χρησιμοποιώ την έκδοση 2.82 του Blender και την έκδοση 0.99.5.1 του Magica Voxel. Πριν εξαγάγουμε το μοντέλο μας από το Magica Voxel, καλό θα ήταν να κλικάρουμε το κουμπί Fit Model Size, ούτως ώστε να προσαρμοστεί το μέγεθος του container στο μοντέλο. Έτσι, όταν εισαγάγουμε το μοντέλο στο Blender, αυτό θα εμφανιστεί στο κέντρο του workspace, με το origin point του να είναι στο ιδανικό σημείο. Ξεκινάμε από την απλούστερη επιλογή. Έχοντας ανοιχτό το αρχείο μας στο Magica Voxel, πατάμε Export και μετά OBJ. Το Magica Voxel θα δημιουργήσει στο φάκελο όπου έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο μας από τρία αρχεία για κάθε αντικείμενο που βρίσκεται σε αυτό. Ένα με κατάληξη MTL, ένα με κατάληξη OBJ και ένα PNG όπου αποθηκεύονται τα χρώματα του μοντέλου μας. Εν προκειμένου, το αρχείο μας έχει μόνο ένα αντικείμενο μέσα, οπότε από αυτή τη διαδικασία θα δημιουργηθούν τρία αρχεία. Πάμε τώρα στο Blender. Για να εισαγάγουμε το αρχείο που μόλις δημιουργήσαμε, πηγαίνουμε στο μενού File, Import, Wavefront OBJ. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πάμε στον φάκελο που βρίσκεται το OBJ που δημιουργήσαμε νωρίτερα και το επιλέγουμε. Στις ρυθμίσεις στα δεξιά, από την drop-down list με τίτλο Forward, επιλέγουμε -Z Forward και από την drop-down list με τίτλο Up, επιλέγουμε Y Up. Μετά, απλά πατάμε Import OBJ. Ευθύς αμέσως το μοντέλο μας εμφανίζεται στο κέντρο του workspace. Επειδή όμως κουβαλάει κάποια περισσευούμενα vertices, επιβάλλεται να το επιλέξουμε, να πατήσουμε το Tab για να μπούμε σε Edit Mode, μετά το A για να επιλέξουμε όλα τα vertices και μετά Alt και M για να εμφανιστεί το μενού Merge. Από τη λίστα επιλέγουμε By Distance και τα ανεπιθύματα vertices διαγράφονται. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει τη μεταφορά του voxel μοντέλου μας στο Blender μαζί με τα χρώματά του. Έχει όμως και δύο πολύ σοβαρά μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι τα χρώματα δεν εισάγονται στο Blender ως ξεχωριστά materials, αλλά ως ένα ενιαίο image texture. Συνεπώς, η οποιαδήποτε τροποποίηση των υλικών του μοντέλου μας καθίσταται αδύνατη αν δεν θέλουμε να χάσουμε τις χρωματικές πληροφορίες. Το δεύτερο και πιο σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι η γεωμετρία του εισηγμένου μοντέλου δεν ενδείκνεται καθόλου για το rigging και το animation του. Ο οποίος είναι και ο βασικότερος λόγος που θα ήθελε κάποιος να μεταφέρει το μοντέλο του από το Magica Voxel στο Blender. Συμπερασματικά, η μέθοδος αυτή ενδείκνεται μόνο αν θέλουμε να εισαγάγουμε στα γρήγορα το μοντέλο μας στο Blender, χωρίς να σκοπεύουμε να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Η δεύτερη μέθοδος λύνει ένα από τα δύο προαναφερθέντα προβλήματα. Επιστρέφουμε στο Magica Voxel και αυτή τη φορά, αντί να διαλέξουμε το OBJ στις επιλογές εξαγωγής, επιλέγουμε PLY. Αυτή τη φορά θα εμφανιστεί ένα μόνο αρχείο στο φάκελό μας. Με κατάληξη, spoiler alert, PLY. Επιστρέφουμε στο Blender για την εισαγωγή. Πάμε πάλι File, Import, αλλά αυτή τη φορά επιλέγουμε Stanford PLY. Ευθύς αμέσως το μοντέλο μας εμφανίζεται στο κέντρο του Workspace. Αμέσως διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο μας δεν έχει κάποιο material. Αυτό είναι και το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου, αφού αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά στο Blender, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να του αναθέσουμε τα materials εκ του μηδενός. Από την άλλη, το πλεονέκτημα είναι ότι η γεωμετρία του μοντέλου ακολουθεί αυτή του αυθεντικού που δημιουργήσαμε στο Magica Voxel. Αυτό συνεπάγεται ότι είναι πιο στρωτή και κατάλληλη για rigging και animation. Τέλος, να σημειώσω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεφορτωθούμε τα περισσευούμενα vertices με τη μέθοδο που περιέγραψα νωρίτερα. Η τρίτη επιλογή είναι κάπως πιο περίπλοκη, αλλά μπορεί να σας φανεί και τρομερά χρήσιμη. Καταρχάς, πηγαίνουμε στη διεύθυνση που βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο και κατεβάζουμε το Magica Voxel Pavla Vox Pavla Importer. Αποσυμπιέζουμε το αρχείο σε όποιον φάκελο θέλουμε. Στη συνέχεια, πηγαίνουμε στο Blender και ανοίγουμε το μενού Edit Preferences. Πατάμε την καρτέλα Add-ons, αν δεν είναι επιλεγμένη ήδη, και μετά πατάμε την καρτέλα Testing. Τέλος, πατάμε το κουμπί Install. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε το αρχείο με κατάληξη PY από τον φάκελο που μόλις αποσυμπιέσαμε και πατάμε Install Add-on. Ευθύς αμέσως, το Add-on θα εμφανιστεί στη σχετική λίστα. Το τικάρουμε, πατάμε Refresh και κλείνουμε τα Preferences. Επιστροφή για άλλη μια φορά στο Magica Voxel. Αυτή τη φορά, από το μενού Export, επιλέγουμε Vox. Επειδή το αρχείο που θα δημιουργηθεί θα έχει ακριβώς ίδιο όνομα και κατάληξη με το αρχείο που έχουμε ήδη ανοίξει στο Magica Voxel, το αλλάζουμε το όνομα και το αποθηκεύουμε. Πάμε τώρα στο Blender να το ανοίξουμε. Έχοντας εγκαταστήσει το σχετικό add-on, αυτή τη φορά στο μενού Import θα δούμε κάτω-κάτω μια επιπλέον επιλογή με τον ξεκάθαρο τίτλο Magica Voxel και Vox σε παρένθεση. Την επιλέγουμε και στο σχετικό παράθυρο επιλέγουμε το αρχείο που μόλις εξαγάγαμε από το Magica Voxel. Τονίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε το αρχείο που εξαγάγαμε και όχι το αρχικό αρχείο Vox,
Αν κατά λάθος επιλέξουμε αυτό, τότε πολύ απλά δεν θα γίνει τίποτα. Αφού επιλέξουμε το σωστό αρχείο Vox, θα δούμε ευθύς αμέσως στο workspace μας μια μεγεθυμένη εκδοχή του Voxel μοντέλου μας. Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι το μοντέλο που εισαγάγαμε αποτελείται από εκατοντάδες ξεχωριστά αντικείμενα, τα οποία αντιστοιχούν στα Voxels του αυθεντικού μας μοντέλου. Αυτό βολεύει τρομερά στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε κάποιο animation σαν και αυτό. Το δεύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι διατηρείται η χρωματική πληροφορία. Και όχι μόνο διατηρείται, αλλά όπως βλέπετε έχει ανατεθεί και από ένα υλικό για κάθε χρώμα του μοντέλου. Επειδή όμως, πέρα από το να το διαλύουμε με διάφορους εφάνταστους τρόπους, το μοντέλο μας είναι άχρηστο στην παρούσα μορφή του, ας το συμμαζέψουμε λιγάκι. Ξεκινάμε επιλέγοντας όλα τα κυβάκια που το απαρτίζουν, κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σένοντας το δίκτυ από τη μία γωνιά του μοντέλου στην άλλη. Εν συνεχεία, κρατάμε κρατημένο το Shift και κάνουμε αριστερό κλικ σε ένα οποιοδήποτε κυβάκι. Τέλος, πατάμε Ctrl και J. Όπως βλέπετε, τα 929 αντικείμενα που απάρτιζαν το μοντέλο μας έχουν πλέον συγχωνευτεί σε ένα, ενώ τα materials του διατηρήθηκαν στο ακέραιο. Για άλλη μια φορά θα χρειαστεί να ξεφορτωθούμε τα περισσευούμενα vertices με το γνωστό πια τρόπο, ενώ καλό θα ήταν να τοποθετούσαμε και το origin point του μοντέλου μας στη βάση και στο κέντρο του. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο όχι απλά έτοιμο για rigging και animation, αλλά και με τα materials του έτοιμα να τα τροποποιήσουμε κατά το δοκούν. Όπως αντιλαμβάνεστε, παρότι χρειάζονται κάποια βηματάκια παραπάνω για να φέρουμε το μοντέλο μας στα ίσια του, η μέθοδος αυτή αποφέρει το πιο πλήρες και εύκολα παραμετροποιήσιμο αποτέλεσμα. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να κάνουμε ένα join από το να βάφουμε ξανά το μοντέλο μας από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αυτή η μέθοδος έχει τους περιορισμούς της. Συγκεκριμένα, αν προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε ένα μοντέλο με πολλές χιλιάδες voxels, τότε το Blender μπορεί να γονατίσει. Ενώ ακόμη και αν καταφέρει μετά από αρκετή ώρα να εισαγάγει όλες αυτές τις χιλιάδες των αντικειμένων, το workspace θα σέρνεται. Συνεπώς, αν σκοπεύετε να φτιάξετε μια σκηνή στο Magic Voxel για να την εισαγάγετε μετά στο Blender, καλό θα ήταν να τη χωρίσατε σε πολλά μικρά objects, πράγμα που συστήνεται ούτως ή άλλως. Ώρα τώρα να δούμε και την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την εισαγωγή ενός μοντέλου που έχουμε φτιάξει στο Blender στο Magic Voxel. Φυσικά, καταρχάς πρέπει να εισαγάγουμε το μοντέλο μας από το Blender. Το επιλέγουμε με αριστερό κλικ και πάμε στο μενού File, Export, Wavefront OBJ. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, φροντίζουμε να τικάρουμε την επιλογή Selection Only. Μετά, πατάμε Export OBJ. Για να εισαγάγουμε το μοντέλο στο Magic Voxel, πατάμε το κουμπί Import Project και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε το OBJ που μόλις εξαγάγαμε από το Blender. Ο βαθμός της λεπτομέρειας, ή αν προτιμάτε ο αριθμός των voxels του μοντέλου που θα προκύψει, εξαρτάται από το μέγεθος του container στο οποίο θα εισαγάγουμε το μοντέλο. Συνεπώς, πριν κάνετε αυτή τη διαδικασία, φροντίστε να έχετε προσαρμόσει πρώτα τις διαστάσεις του ανάλογα με το επιθυμητό για εσάς αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, τα δύο προγράμματα συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, ενισχύοντας το ένα το άλλο και παρέχοντας άφθονες επιλογές τόσο στον εκολαπτόμενο όσο και στον φτασμένο 3D artist. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες. Αυτό θα είναι το πρώτο από μια μακριά σειρά από tutorials, μέσω της οποίας αποσκοπώ να καταγράψω τη γνώση που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το 3D modeling και animation, αλλά και όχι μόνο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, τότε το μόνο που έχω να σας πω είναι LCSS. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο.